Καλώς ήρθατε, κύριε Αντιπρόεδρε, ακόμα μια φορά και χαίρομαι διότι συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Αντιπρόεδρου της Επιτροπής. Είναι μια ευκαιρία να κάνω έναν απολογισμό. Θέλω ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας. Νομίζω ότι πετύχαμε πολλά αυτά τα 3 χρόνια σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και έπρεπε να συγκρατήσω μια στιγμή που η Ευρώπη πραγματικά στάθηκε και ξεπέρασε τις προσδοκίες, όχι απλά στάθηκε στον περιστάσιο, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχαμε για την Ευρωπαϊκή Αντίδραση. Θα στεκόμουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο η Ελλάδα εξάλλου είναι πολύ ωφελημένη. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι εξακολουθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των εκφανιέσεων, έχοντας υποβάλει ένα συνεκτικό σχέδιο, τα ωφέλη του οποίου αφορούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και πιστεύω ότι σε αυτό το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας θα συνεχίσουμε, αντιμετωπίζοντας φυσικά και όλες τις υπόλοιπες προκλήσεις, πολλές εκ των οποίων αφορούν και το δικό σας αποφυλάκιο, τα αισθήματα της μετανάστευσης, των γεωπολιτικών προκλήσεων, του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, της ασφάλειας την οποία πρέπει να παρέχουμε στους Ευρωπαίους πολίτες, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολύ εκτενώς και από τα προς τα οποία περιμένουμε την Ευρώπη να είναι ακόμα πιο δραστήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την υποδοχή. Όντως, αυτά τα 3 χρόνια της Επιτροπής von der Leyen ήταν χρόνια εξωπραγματικά. Το είδος των απειλών που αντιμετωπίσαμε ήταν χωρίς προηγούμενο και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πούμε και δημόσια κάποιες από τις συζητήσεις και αποφάσεις που πήραμε σε αυτή την τριετία, στις οποίες είχατε άμεση εμπλοκή κάτω από δραματικές συνθήκες. Θυμάμαι την κρίση στον Εύρο, φωτιά στη Μόρια, αλλά όλα αυτά, όλες αυτές οι κρίσεις και η διαχείριση της πανδημίας και τα μη ανάκαμψης μας έκαναν πιο ανθεκτικούς, πολύ πιο δυνατούς, πολύ πιο αποτελεσματικούς. Έρχομαι σήμερα να σας ενημερώσω για 4 εργοτάξια ευρωπαϊκά που αφορούν άμεσα και την Ελλάδα, το βασικό των οποίων είναι η έγκριση ante portas της δεύτερης δόσης για το Ταμείο Ανάκαμψης του Ελληνικού Σχεδίου. Είμαστε όντως στο Champions League του Ταμείου Ανάκαμψης. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα αύριο από τις Βρυξέλλες από το θέμα. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα είναι η έγκριση νωρίτερα αυτή τη βδομάδα του Εθνικού Σχεδίου, του Ελληνικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι μια νέα επανάσταση για τους αγρότες στην Ελλάδα. Θα χρειαστούν βέβαια κάποιες προσαρμογές, μιας και η νέα ΚΑΠ έχει σαφέστατα περιβαλλοντικό πρόσημο, αλλά πιστεύω ότι εκεί θα τα καταφέρουμε. Το τρίτο είναι ότι παράλληλα με τη δικιά μας συνάντηση συζητάνε η Υπουργή Ενέργειας για πρώτη φορά το πλαφόν στο φυσικό αέριο με πρόταση στο τραπέζι, κάτι για το οποίο δουλέψατε και εσείς προσωπικά, αλλά την Τρίτη καταφέραμε επιτέλους να αφήσουμε μια πρόταση στο τραπέζι. Και εδώ είμαι αισιόδοξος ότι για τον επόμενο χειμώνα θα έχουμε στα χέρια μας αυτό το εργαλείο. Και τέλος, το μεταναστευτικό που συνεχίζει να μας απασχολεί. Θα συναντήσω τον Υπουργό λίγο αργότερα για να κάνουμε μια ανασκόπηση. Έχουμε αύριο μια έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης στις Βρυξέλλες. Το συμπέρασμα είναι ότι σε όλα αυτά η Ελλάδα είναι στην καρδιά των ευρωπαϊκών υποθέσεων και η Ευρώπη μέσα σε όλα αυτά πρωταγωνιστεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το ασφαλέστερο δίδαγμα της τριετίας. Να πω μια κουβέντα μόνο για τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή και περιστατωμένη δουλειά ώστε να έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο το οποίο να είναι συγκροτημένο, τα ωφέλη του οποίου να καταρπώνεται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο τρόπος αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης είναι καθορισμένος από την ιδρυτική πράξη του ίδιου του Ταμείου. Κατά συνέπεια, κουβέντες του αέρα περί επαναδιαπραγμάτευσης του Ταμείου με ένα νόμο και με ένα άρθρο, καλό είναι να μην ακούγονται, διότι ακόμα μια φορά παραπλανούν την εθνική κοινή γνώμη και δημιουργούν προσδοκίες οι οποίες είναι παντελώς αντιπρόσθετες. Thank you.